Τα δράματα
φταίει η καρδιάς, άμας τερκύρ και τη μάνα, πάντα θα αναμένε δράμα, άμας τερκύρ και τη μάνα, πάντα θα αναμένε δράμα. Σαν ξένα μου είδα, είδα τα λαπαέ παρ'
Λαϊδά. Λεφτά τους, αναθέματα μαύρα ξένα κι όλα τα καλά τους. Αναθέματα μαύρα ξένα κι όλα τα καλά τους. Ξενιτεία το φαρμάκι και το τραγούδι Φτωχοκαλυβόπων του Τάκη Παπαδόπουλου από τον δίσκο του που κυκλοφόρησε το 1975 ήταν και είναι ακόμα για πολλούς σήμα κατά τεθέν για έναν τίμιο αλλά και φτωχό εργαζόμενο όπου μοιραία οδηγείται ακόμη και σήμερα στην ξενιτεία λόγω της ανεργίας και της φτώχειας. Πάμε να τους απολαύσουμε. Άλλο
τσακών των τόναρ καλός κοφτός για οξενή ξενή την μήκο πόμαζε. Θες να κοσχέσαι στο σπίτι σαν όπως μαλλιές, έξι, εννέα, δέκα χρόνια κι άλλα να μαζεύς. Θες να κοσχέσαι στο σπίτι σαν όπως μαλλιές, έξι, εννέα, δέκα χρόνια κι άλλα να μαζεύς.
σαν την ήλια στο ξένο τη δουλειά. Μα εφτά παραδέσικα εμέν. Έχασα την ήλια στο ξένο τη δουλειά. Μα εφτά παραδέσικα εμέν. Ξέρεις με δεβάζνε κι αναστενάζνε στα κλωστούμες ψάνε ένα πρωί. Ξέρεις με δεβάζνε κι αναστενάζνε στα κλωστούμες ψάνε ένα πρωί. Στην κυριολεξία και ερυπωμένα, αφού στην πλειονότητά τους οι νέοι αναζητούσαν την τύχη τους ως προορισμό μετανάστευσης σε χώρες όπως Γερμανία, Βέλγιο, Σουηδία, Αμερική και Καναδά και στη μακρινή Αυστραλία. Με το θέμα της μετανάστευσης και της ξενιτιάς ασχολήθηκαν αρκετοί πόντιοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και έγραψαν ολόκληρα άλλα. Με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, ο Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης στον δίσκο το 1971 έγραψε το «Έλληνες ξενιτεμέν, πονεμέν, βασανισμέν». Ο Νίκος Αναστασιάδης στο δίσκο του το 1978 το τραγούδι «Και απέσω τσόλ την ξενιτέ», καθώς και ο Γιώργος Εμμανουηλίδης το 1973 το τραγούδι «Εχπάστα να πάω στη Γερμανία». Ας τους απολαύσουμε. Συνεβαίνει η αναπαύση,
Αυστραλία, Καναδά. Στο τάχνι τα χπέσκουμε, ούρις πέχουμε, λέσκουμε. Στο τάξι τα χπέσκουμε, ούρις πέχουμε, λέσκουμε. Τραγώδα θα λέω σας, τι χαρά θα παίρνω σας. Στο τάξι θα χπέσκουμε, ούρις πέχουμε, λέσκουμε. Λαρόγουσι εν σον δρόμο
και το κεφάλι μισό μαξίλα πόνουσε με στον δρόμο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
σκουρνικές και πονέα. Αποτελούνταν βασικά από τη λύρα, το ακορτεόν και το κλαρίνο. Εννοούμε τα μελωδικά τμήματα μιας ορχήστρας που πρωταγωνιστούσαν και επί 30 χρόνια ανέδειξαν σπουδαίο ρεπερτόριο και κρατούσαν συντροφιά τους ξενιτεμένους μας. Αυτά τα κυρίαρχα μουσικά μοτίβα με το ποντιακό ύφος, έχοντας ως βάση τη λύρα του Πόντου,
και δύο δυτικότροπα όργανα, το ακορτεόν και το κλαρίνο, κατάφεραν να προσδώσουν το ανάλογο ύφος με ένα δικό τους πρωτότυπο κώδικα παίξηματος, εκφράζοντας με ένα συναρπαστικό τρόπο τη μουσική της εποχής εκείνης. Πάμε να ακούσουμε από το δίσκο του Βλαδίμηρου Χαραλαμπίδη, που κυκλοφόρησε το 1972, το τραγούδι «Γράμμα γράφτο», από το Γιώργο Σιδηρόπουλο, από δίσκο του, που κυκλοφόρησε το 1982, το τραγούδι «Τα τρένα εσύριξαν», και το τραγούδι «Έφυγε συγξενητία» του Κωστίκα Τσακαλίδη, που το εντοπίζουμε το 1980. Ας τους απολαύσουμε. Thank you.
αδελφούς μας που μας ταξίδεψαν στα πέρατα της Οικουμένης, μας έφεραν κοντά στους ξενιτεμένους μας, στη μουσική εκδήλωση όπου την επιμέλεια στη λύρα και στο τραγούδι ήταν ο Γιώργος Κουλατζακλής. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Δεν μιλάει πολύ γιατί έχει πρόβλημα το ψυχικό. Βέβαια δεν μπορούσαμε να αναβάλουμε την συναυλία για τη μουσική σύμπραξη για μια άλλη φορά λόγω και της ασθένειας. Έπρεπε να προχωρήσουμε διότι και ο Κώστας και ο Τάιος έχουν τις επαγγελματικές δουλειές. Να μας συγχωρέσετε. Είναι ένα ρίσκο που το πήραμε αλλά το πήρα προσωπικά και για τη φωνή. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη γενιά μουσικών και τραγουδιστών της εποχής 60 και 70 και 80 ακόμα, οι οποίοι μέσα από αντίξωες συνθήκες και μουσικά ακόμα, αλλά και της φτωχολογιάς, σε συνάρτηση με την ξενιτιά και αυτό που ζούσαν οι δικοί μας στα χωριά, κατάφεραν να προσδώσουν μία άλλη έννοια της κονιακής μουσικής. Ο κύριος Κώστας Σιώπης είναι αυτής της γενιάς και τους έχει ζήσει. Μουσικά ίσως λέγοντας για λέγοντας για γέρο θέλω να πω μουσικά το καταλαβαίνετε εννοώ μουσικά μπόρεσε αυτούς τους ανθρώπους να τους ζήσει και νομίζω είναι ο πιο πληρέστερος στο κλαρίνο για το υφολογικό και το τεχνικό μέρος της μουσικής αυτών των τραγουδιών, γιατί είναι δύσκολα αυτά τα τραγούδια και για να τα πεις, αλλά και για να τα παίξεις, διότι περιέχουν μία άλλη ψυχική ενότητα, έτσι θέλω να το πω. Εμείς προσπαθήσαμε, πιστεύω, σε μία άλλη μουσική σύμπραξη. Α, και κάτι άλλο, επίσης, που μιλήσαμε για δυτικοτροπή όργανα, αυτό βέβαια έχει να κάνει με τη μουσικολογία, δεν έχει να κάνει με την περίσταση. Θέλω να αναδείξω κιόλας ότι το ακορτεόν και το κλαρίνο, εάν παίζονται σωστά, υφολογικά και τεχνικά, νομίζω μπορούν να κολλήσουν πάρα πολύ καλά με τη λύρα ή σε συγκεκριμένα τραγούδια. Και νομίζω το αποδείξαμε σήμερα, βέβαια το αποδείξανε και οι άνθρωποι παλιοί. Δεν θα σταματήσουμε αυτό το μέρος, υπάρχει και το δεύτερο μέρος που μπορεί να γίνει του χρόνου, διότι υπάρχουν και άλλα τραγούδια εξίσου καταπληκτικά, σε οργανική μορφή αλλά και με τραγούδι, τα οποία πιστεύω πάλι με τον Κώστα και με τον Τάσο, καλώς έχουν το πραγμάτων, να τα καταλήξουμε και να το ξανακάνουμε αυτό το εγχείρημα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι τα εγχειρήματα αυτά είναι δύσκολα, ξέρετε, και περιέχουν φοβερό ρίσκο μουσικό και τεχνικό, αλλά είμαι ευτυχής, διότι κάθε φορά προσπαθούμε να το φέρουμε στο 80% αυτό που λέγεται η θεματολογία που χρησιμοποιούμε πάντα. Η θεματολογία αυτή δεν μπορεί να την αγγίξουμε στο 100% διότι κάθε φορά έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές μουσικές, με διαφορετικά χαρακτηριστικά των μουσικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πιστεύω στο επόμενο ραντεβού, το οποίο θα είναι μέσα στον επόμενο μήνα, Πρόεδρε, θα μπούμε στο αρχείο του Πόντου και θα εξετάσουμε τη βυζαντινή παρασημαντική, πώς αυτά υπήρθαν και κάποιοι ψάλτες του 1870 και του 1860 γράφοντας στην Βυζαντινή παρασημαντική μας δώσανε φοβερά ποντιακά ψαλτοτράγωδα, τα οποία λίγοι τα γνωρίζουμε. Ένας από αυτούς, ο οποίος τα επιδίωξε και τα δημιούργησαν, ο Κακουλίδης, το 1988 και στο επόμενο μαζί με τον παπά πλέον, τον ξέρετε, τον Πολύκαρπο Κοντοζήρη, και την πολυμελή ορχήστρα των Ακριτών Πόντου του Μουσικού Εργαστηρίου, γύρω στις 13 λίρες πιστεύω να μας χωρέσει εδώ μέσα, θα μπορέσουμε αυτό να το προσδώσουμε, να το δώσουμε μια άλλη ακόμα γεύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.